Λαμπρή ήταν η πρεμιέρα της φετινής Μόστρα, καθώς Σάντρα Μπούλοκ και Τζορτζ Κλούνεϊ βρέθηκαν μαζί στην έναρξη του 70ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με αφορμή την ταινία Gravity. Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος είναι ο Ιταλός σκηνοθέτης Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, που μας έχει χαρίσει αριστουργήματα όπως το τελευταίο Τάγκο στο Παρίσι, 1900, ο τελευταίος Αυτοκράτορας και ο Κομφορμίστας. Ο 73χρονος σκηνοθέτης έτυχε πανηγυρικής υποδοχής ύστερα από το σύντομο λόγο του κατά τη διάρκεια της τέλετης έναρξης. Γνωρίζουμε ότι ίσως ο κινηματογράφος δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Γνωρίζουμε όμως ότι ο κινηματογράφος μπορεί να δημιουργήσει τον κόσμο. Έναν κόσμο. Αυτό είναι όλο. Η ταινία της πρεμιέρας, το τρισδιάστατο Gravity του Αλφόνσο Κουαρόν, προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού και κέρδισε τα αποθεωτικά σχόλια των παρευρισκομένων χάρη στο συγκλονιστικό τρόπο που αποτυπώνει την ανθρώπινη προσπάθεια για επιβίωση. Τζορτζ Κλούνεϊ και Σάντρα Μπούλοκ ερμηνεύουν δύο αστροναύτες που εγκλωβίζονται κατά τη διάρκεια μιας διαστημικής βόλτας, μένοντας με ελάχιστα αποθέματα οξυγόνου και χωρίς καμιά επαφή με τη γη. Το διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 ταινίες που θα διαγωνιστούν για τον Χρυσό Λέοντα και έχει αρκετές εντυπωσιακές συμμετοχές. Μία από αυτές είναι η ταινία animation The Wind Rises του Χαγιάο Μιαζάκη, που θεωρείται θρηλυκή πλέον μορφή στον χώρο των μάγκα και των κινουμένων σχεδίων στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Στη φιλομένα του Στίβεν Φρίαρς, που συμμετέχει και αυτή στο διεθνές διαγωνιστικό, πρωταγωνιστούν η Τζούντι Ντένς και ο Στίβ Κούγκαν. Η νεαρή φιλομένα μένει έγκυος στην Ιρλανδία του 1952 και στέλνεται στο μοναστήρι ως αμαρτωλή. Το νεογέννητο μωρό της δίνεται προς υιοθεσία σε ένα ζευγάρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μητέρα θα περάσει τα επόμενα 50 χρόνια της ζωής της αναζητώντας το χαμένο της τέκνο. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς προσπάθειάς της, συναντά έναν δημοσιογράφο, ο οποίος συγκινημένος από την ιστορία της, αποφασίζει να τη βοηθήσει να βρει το γιο της. Η ταινία βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία.